σας. Λέγομαι Μυρτώ Φίφα. Και βασικά, με έχουν καλύψει μεγάλο βαθμό οι προηγούμενοι ομιλητές. Αλλά θα προσπαθήσω να σας αναπτύξω τη δική μου οπτική αυτής της πόλης. Αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα ότι είμαι και λίγο ψάρι αυτή τη στιγμή, με λίγα δέκατα. Θα το καταφέρουμε, πιστεύω. Λοιπόν, τι γίνεται. Εγώ προσωπικά είμαι εκπαιδευτικός και ασχολούμαι καλλιτεχνικά με τη φωτογραφία και το βίντεο στις παραστατικές τέχνες. Είχα μια ζωή στην Αθήνα, καλός κακός και σε άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά δεν άντεχα. Ήθελα να έρθω κάτω, ήθελα να έρθω στη Καλαμάτα. Το γιατί. Το γιατί είχε να κάνει πάρα πολύ με τα βιώματα που είχα πιο μικρή εδώ, τα βιώματα που έχουν να κάνουν με την Ήπεθρο, με την εργασία στη φύση, με τις αγροτικές εργασίες και με το πολιτισμό που προκύπτει από αυτές. Αυτό με κυνηγούσε πάντα από πίσω μου, όπου και να πήγαινα, είχα αυτό το βραχνά από πίσω, ότι δεν μπορώ να νιώσω άνετα σε μια πόλη μεγάλη. Μεγάλη, βέβαια. Και αυτό γιατί τα βιώματα που νιώθεις, οι μυρωδιές, οι αισθήσεις που έχεις όταν είσαι έξω στην Ήπεθρο, στη φύση, σε καθιστούν ένα πιο σύνθετο άτομο, ίσως, από ότι αν είσαι μέσα σε τέσσερις τοίχους. Ένα κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο είναι ότι αυτή η έξαρση των αισθήσεων που σου προκαλεί η επαφή με τη φύση και η εργασία στην Ήπεθρο, ή τέλος πάντων η εργασία σε ένα μέρος το οποίο σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να έχεις μια επαφή με τη φύση, σε κάνει έως ένα σημείο και λίγο πιο αυτάρκη άνθρωπο και πιο ικανό να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις που σου δημιουργηθούν. Άρα να είσαι πιο έτοιμος να οργανώσεις τη ζωή σου με βάση τις δικές σου ανάγκες. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορέσεις να αναπτυχθείς και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για εμάς τους Έλληνες να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, γιατί λίγο το έχουμε πάρει αλλιώς το θέμα. Και το άλλο που παίζει, που έβλεπα έντονα στο προηγούμενο βίο μου, ήταν ότι στην πόλη μέσα, πέρα από ότι υπάρχει έτσι μια συνθλιβή των αισθήσεων, υπάρχει και πάρα πολύ ύλη, πάρα πολύ μάζα, παντού πράγματα. Πράγματα από εδώ, πράγματα από εκεί, πράγματα παραπέρα. Έχουμε παντού πράγματα, σε μικρά ράφια. Εμείς δεν έχουμε επαφή με αυτά τα πράγματα, δεν ξέρουμε πώς έχουν δημιουργηθεί, τι είναι, και καταλήγουμε στο να υπάρχει το εξής φαινόμενο, να υπάρχουν παιδιά που νομίζουν ότι οι πατάτες βγαίνουν έτσι, όπως βλέπουμε στη φριτέζα. Και παιδιά, αυτό ισχύει. Οπότε όλα αυτά μου δημιουργούσαν το ερώτημα, τι κάνω εγώ εδώ, γιατί να ανακατεύω με την κάθε ποιή καλλιτεχνική έτσι ανησυχία ήδη όμορφη, και τι κάνω, τι ποιότητα ζωής έχω. Συν το ότι υπήρχε και κάτι που με τραβούσε, και αυτό ήταν οι πρώτερες μου εμπειρίες και ιδίως ένα αγρόκτημα που έχουμε οικογενειακό στην Καλαμάτα, στα περίχωρα της πόλης. Ένα αγρόκτημα το οποίο υπάρχει στη θέση του εδώ και 100 χρόνια, και δεν είναι υπερβολή, είναι ακριβώς 100 χρόνια. Αποτελεί το κομμάτι του παλιού γεωργικού σταθμού που υπήρχε στην Καλαμάτα, όταν παράλληλα είχαμε και εξαγωγή σταφίδας και γενικά υπήρχε μια ανάπτυξη στην πόλη. Και αυτό το αγρόκτημα, το άλλο χαρακτηριστικό που έχει, είναι ότι έχει μείνει αναλύωτο, έχει μείνει ουσιαστικά ένα μικρό οικοσύστημα. Έχει μείνει ένα οικοσύστημα το οποίο είναι αυτάρκες, απαιτεί λίγη ενέργεια από μένα για να το χειριστώ, γιατί εγώ βασικά ζω εκεί. Και αυτή την εμπειρία θέλω να μεταφέρω στον κόσμο. Έτσι προέκυψε η ιδέα να κατέβω κάτω και να το ανοίξω, να το κάνω επισκέψιμο, να επικοινωνήσω στον κόσμο της Καλαμάτας, σε σχολεία και φορείς, θέματα που έχουν να κάνουν με με τη φυσική καλλιέργεια, με την παραδοσιακή καλλιέργεια, με τις ίδιες κατασκευές, δηλαδή πώς μπορείς να κάνεις τα πράγματα που χρειάζεσαι μόνος σου. Και να μπορέσω ταυτόχρονα να μεταφέρω στον κόσμο τα πολυσυνικά χαρακτηριστικά αυτής της κατάστασης. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αυτό που τρώμε, από πού έρχεται, τι είναι. Παράδειγμα. Στο χτήμα καλλιεργούμε ένα φυτό που λέγεται λαχανίδα.
Αυτό το φυτό, ή αλλιώς καρβολάχανο, βασικά καρβολάχανο το βρήκαμε. Αυτό το φυτό υπάρχει στην περιοχή μας, παλαιόφεν, υπάρχει ουσιαστικά από παγγραφές Παυσανία και ήταν λαχανίδες, λαλαγκίδες, ήταν η βασική τροφή των αρχαίων και ήταν και το φυτό που μας έσωσε στην κατοχή από την πείνα, διότι οι Γερμανοί δεν τον αγνωρίζαν, αλλά παράλληλα ήταν και πάρα πολύ θρεπτικό. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Αυτό, αν δεν έχουμε την επαφή με αυτό το φυτό, με αυτό το σπόρο, με αυτή τη γνώση αυτής της ιστορίας, δεν ξέρουμε τι έχει περάσει και προς τα που πάμε. Άρα, για εμένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι να μπορέσουμε να φέρουμε τον κόσμο σε επαφή με την αγροτική κουλτούρα και, και τα τοπικά χαρακτηριστικά, τοπικά προϊόντα. Οπότε, έτσι προέκυψε η ιδέα ενός αγροκτήματος, το οποίο θα μπορέσει να στηρίξει αυτή την ιδέα και να ανοιχτεί στον κόσμο. Και τι θα δείτε σε αυτό το χτήμα? Θα δείτε βασικά εργαστήρια, ανοιχτά για μικρούς και μεγάλους, παραδοσιακής καλλιέργειας, φυσικής καλλιέργειας, κομποστοποίησης, δηλαδή πώς μπορείς να διαχειριστείς τα σκουπίδια σου με μηδέν κόστος, μηδέν ενεργειακό κόστος. Θα δεις ένα μεγάλο πορτοκαλαιώνα, θα δεις βοτανοκήπους, θα δεις όλους μας εξοπλισμούς ότι είναι από πράγματα τα οποία τα έχουμε φτιάξει εμείς οι ίδιοι. Θα δεις κόσμο να έρχεται, θα δεις κόσμο από άλλες χώρες να έρχεται και να προσφέρουν τη βοήθειά τους και, και την ενέργειά τους να συντηρηθεί αυτό το χτήμα στην είσοδο της πόλης, τη στιγμή που, υπόψη, θα μπορούσε κάποιος να το έχει κάνει ένα βενζινάδικο ή κάτι άλλο. Εμείς το διατηρούμε, υπάρχουμε εκεί και αυτό ήταν μια πρόκληση να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό στην Καλαμάτα. Και παρόλα αυτά πέτυχε, έτυχε και έχουμε τώρα ξεκινήσει. Τι άλλο θα δεις? Θα δεις σχολεία να έρχονται να κάνουν μαθήματα. Θα δείτε σχολεία να έρχονται και να θέλουν από εμάς βοήθεια στους δικούς τους κήπους. Θα δούμε τα αποτελέσματα της δράσης που έχουμε σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την ΠΕΚΠΕ, που ουσιαστικά είναι κήποι σε σχολεία. Αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα υπάρχουν 60 σχολεία που έχουν τους δικούς τους κήπους ή προσπαθούν να κάνουν τους δικούς τους κήπους. Και επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του χτήματος είναι η τράπεζα σπόρων από παραδοσιακές ποικιλίες που διατηρούμε της περιοχής. Εκείνη η μνήμη. Εκείνη η ουσία όλη. Εκείνη το θησαυροφυλάκιο. Αυτό είναι ένα βίωμα. Αυτό δεν μπορώ να σας αναλύσω τώρα. Αυτό είναι κάτι που μπαίνει σε διαδικασία, ερχόσαστε σε επαφή, τη βιώνετε, κάνετε πράξεις φυτέματα, κάνετε πράξεις το να ασχοληθείς με το τι είναι το φαγητό που τρώω, τι είναι η ντομάτα, από πού έχει έρθει η ντομάτα που τρώω. Κάνετε πράξη το ότι τέλος πάντων θέλω να μυρίσω, θέλω να νιώσω, θέλω να αισθανθώ. Και έτσι καταλαβαίνουμε. Έρχονται πίσω μας τα πράγματα. Νομίζω ότι λίγο το έχουμε χάσει στην παρουσίαση. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι το οποίο είχε πολύ ενδιαφέρον και τέλος πάντων το αναπτύξαμε πάρα πολύ στο χτήμα και σε σχέση και με τους ανθρώπους που μας στηρίξανε στην πόλη, ήταν το κομμάτι της συνοικιακής κομποστοποίησης ως μια αντιπρόταση στο θέμα της αυτοδιαχείρισης των σκουπιδιών μας. Ξέρετε, στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Θεωρούμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί ή σε κανένα βουνό. Είναι πολύ απλό. Οπότε, με αφορμή το θέμα το περιβαλλοντικό θέμα που είχαμε στην πόλη μας πριν από 2 χρόνια, αναπτύχθηκε η ιδέα ενός του δεύτερου εγχειρήματος, του εγχειρήματος Think, δηλαδή ξανασκέψου τα ελληνικά, ξανασκέψου την ύλη που έχεις μπροστά σου, ξανασκέψου τις χρήσεις που μπορείς να έχεις για αυτή την ύλη μπροστά σου, ξανασκέψου τις ανάγκες σου, ξανασκέψου το πώς μπορείς εσύ ο ίδιος να κάνεις αυτά που θέλεις με ό,τι βρεις γύρω σου και δες αυτό το πράγμα, αν μπορεί να σε κάνει πιο προνοητικό, πιο εφευρετικό και πιο επιχειρηματικό εν τέλει. Και δεν χρειάζεται η επιχειρηματικότητα να είναι ένα πράγμα το οποίο έχει να κάνει μόνο με λεφτά. Ναι, σίγουρα χρειαζόμαστε λεφτά για να ζήσουμε, αλλά επιχειρηματικότητα είναι οι νέες ιδέες, το επιχειρήν, το εκ του μηδενός να προσπαθήσεις κάτι. Όλα αυτά είναι στοιχεία μιας αγροτικής κουλτούρας που μέχρι και το 50, θα λέγαμε 60, την είχαμε στην Ελλάδα. Το είχαμε αυτό, έως ένα σημείο. Άρα, για μένα, αυτό ήταν μια οπτική για να έρθω πίσω, να βρω ψήγματα αυτής της κουλτούρας, να βρεθώ με κόσμο, να συνεργαστώ, μόνος σου δεν κάνεις ποτέ τίποτα, και να μπορέσω να την επικοινωνήσω και να την ψάξω, βασικά, εγώ ίδια.
Ας πούμε, ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι ήταν το γεγονός ότι μέσα στην επαφή μας με τις παραδοσιακές ποικιλίες περιοχής και την ανέβρεση σπόρων από παραδοσιακές ποικιλίες, μπορέσαμε και βρήκαμε ενδιαφέρον από κόσμο και στήσαμε ένα δίκτυο που λέγεται σποροφύλακες, ανώνυμοι σποροφύλακες κιόλας. Δηλαδή, ένα δίκτυο ανθρώπων, το οποίο η βασική του μέρημνα είναι να παίρνει, να ανταλλάσσει σπόρους από παραδοσιακές ποικιλίες χωρίς λεφτά. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ακόμα στη φάση των λεφτών, δεν χρειαζόμαστε λεφτά. Χρειαζόμαστε να υπάρχει διατήρηση και η ποικιλία και η φύλαξη και να τα καταγράφει και να τα αναπαράγει και να μπορέσει να διαφυλάξει. Έχουμε συνεργασία με τον Πελίτη, την κεντρική ομάδα, ουσιαστικά το κεντρικό οργανισμό στην Ελλάδα για τη διαφύλαξη νομικών παραδοσιακών ποικιλιών. Έχουμε συνεργασία με διάφορους φορείς πλέον στην πόλη σε σχέση με αυτό και το σημαντικότερο είναι ότι οι 60 κήποι του Δήμου Καλαμάτας και τώρα. Αναπτύσσονται, πάνε και στον Ναύπλιο, από ό,τι άκουσα, αύριο εκεί πρέπει να είμαι, θα ξεκινήσουν τις δικές τους τράπεζες σπόρων. Φανταστείτε τι δυναμική έχει αυτό. Φανταστείτε δηλαδή μια πόλη, η οποία τα παιδιά, οι άνθρωποι, δεν έχουν το χώμα ή τη γη σαν κάτι μακριά τους, σαν κάτι ξένο. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν, μπορούν να τραφούν από αυτό και μπορούν να δουν τη δυναμική που τους δίνει αυτό σε άμεση σχέση. Αυτό ήταν που ήθελα να μεταφέρω και γενικά αυτό ήταν που με στήχιωσε μέσα μου. Δηλαδή ήταν το σημαντικότερο κομμάτι για το οποίο ήρθα πίσω στην πόλη. Είμαι λίγο ψάρι με λίγα δέκατα σήμερα. Ένα κομμάτι του χτήματος, μια πολύ βασική διεργασία του χτήματος που την ανέφερα προηγουμένως, ήταν το Project Rethink, δηλαδή ένα πρόγραμμα ιδιοκατασκευών και δημιουργικής ανακύκλωσης, με το οποίο προσπαθούμε να μεταφέρουμε στον καθένα, μικρό-μεγάλο, μεγάλο-παιδί, μικρό-παιδί, το παίζει, τη δυνατότητα να παίζει, να συνδυάζει, να εφευρίσκει και έτσι να εξελίσσει και το μυαλό του. Το Project Rethink, ή αλλιώς όπως είμαι ξανασκέψου, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που έχει κάνει στην πόλη αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ισχύει αυτό στην πόλη, είναι ένα βασικό δίκτυο συνοικιακής κομποστοποίησης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε στην πόλη γύρω στους 10 συνοικιακούς κομποστοποιητές. Κομποστοποιητής, υπόψη όσοι δεν ξέρουν, είναι ένα κουτί στο οποίο μπορεί να γίνει αναζήμωση, ουσιαστικά κομποστοποίηση των οργανικών υλικών των σκουπιδιών μας. Άρα, αν όλοι μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να ξέρουμε ότι περίπου ένα 40% των σκουπιδιών μας αφαιρείται από τους χιτάχιτοι. Αυτό το πράγμα το κάναμε μόνοι μας.
το προτείναμε μόνοι μας και το υποστηρίξαμε μόνοι μας. Φυσικά, ο Δήμος και άλλοι φορείς συνεργαστήκανε και το τρέχουμε τώρα μαζί. Αλλά ξεκίνησε από εμάς, σαν ανάγκη, στο πρόβλημα των σκουπιδιών της πόλης. Με αυτό που θέλω να καταλήξω, ότι τόσο το χτίμα, το εγχείρημα του χτίματος, η προσπάθεια του χτίματος, όσο και, και η προσπάθεια του rethink, του ξανασκέψου, είναι προσπάθειες οι οποίες δημιουργηθήκαν από μία ανάγκη. Η ανάγκη να μείνεις εδώ, να δημιουργήσεις εδώ, να επικοινωνήσεις με κόσμο εδώ, να βρεις κόσμο που να μπορείς τέλος πάντων να, όχι μόνο να αλλάξεις ιδέες, αλλά και, και ικανότητες. Να επιχειρήσεις εδώ. Και η επιχειρηματικότητα δεν είναι απαραίτητο να είναι μια επιχειρηματικότητα η οποία έχει να κάνει μεγάλα νούμερα και αγορές. Η επιχειρηματικότητα είναι η διάθεσή σου να δημιουργήσεις τον τόπο σου. Αρκεί να μπορείς να πρωτοτυπείς. Είναι πολύ σημαντικό. Απλά ήθελα να σας μεταφέρω κάποιες εικόνες, κάποιες ιδέες, να γνωριστούμε. Είμαστε όλοι από την ίδια πόλη, από την ίδια περιοχή, πάνω κάτω. Και απλά χρειάζεται να το πιστέψουμε λίγο περισσότερο από όσο το πιστεύουμε. Το όλο θέμα. Αυτό είναι όλο. Σας ευχαριστώ.